το κουμπάκι. Κύριε Στεργίου, εμένα μου κάνατε έτοιμος άνθρωπος, έτσι, η φιγούρα σας και η εικόνα σας. Θα σας πω που την πατήσετε εσείς. Ξέρετε, οι ευθύνες έχουν μια κάθετη γραμμή. Οι ευθύνες στην κουβέντα των περισσότερων σταματάνε σε έναν αντιπρόεδρο. Σας θεωρώ λοιπόν άνθρωπο του Υπουργού, όποιου Υπουργού, το οποίο υπήρξατε επιλογή. Όπως επιλογές ήταν και άνθρωποι, οι για παράδειγμα ανήκαν πολιτικά σε άλλους χώρους και συνδέονται είτε με συγγενικές σχέσεις, όπως είναι ο κύριος Παναδημητάκης, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Και θεωρώ λοιπόν αδύνατον, εντελώς αδύνατον, όταν οι άνθρωποι σαν και εσάς, το δικό σας προφίλ, και έχω καλή πρόθεση απέναντί σας, το λέω εν τιμή, τοποθετούνται στη βάση γνωριμιών, συγγενικών σχέσεων, γειτονίασης και όχι στη βάση αξιολόγηση πραγματικών κριτηρίων, και το λέω αυτό γιατί δεν είστε επιλογή ενός ανοιχτού διαγωνισμού, είστε επιλογή ενός γνωστού ανθρώπου σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να είστε και γνωστός μου άνθρωπος. Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται σοβαρό ζήτημα ευθυνών. Το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει, μιλούσατε με τον κύριο Λοβέρδο? Μιλούσαμε πάρα πολύ σπάνια για σοβαρά θέματα. Πάρα πολύ σπάνια για ένα νοσοκομείο το οποίο γκρεμίζεται, κατακριμνίζεται. Εδώ ακούω πράγματα και θάματα, ο κόσμος ακούει πράγματα και θάματα, ακούμε ποσά, εκατομμύρια ευρώ. Δημόσιο τουλάχιστον στο ένα κομμάτι του και ιδιωτικό στο άλλο, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Και ο Υπουργός μιλούσε σπάνια με τον αντιπρόεδρο, ναι, γιατί, του ΚΕΝ. Γιατί όπως στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ ξεκάθαρο, ότι υπάρχουν δύο πράγματα για το Υπουργείο. Το ένα είναι ο διαχειριστικός έλεγχος για τον οποίο είναι υπεύθυνος Υπουργός που δεν υπήρχε, και ο άλλος είναι η εκπροσώπηση μέσα στο δικαιωματικό. Όχι, δεν σας πάω στην λογική του αν ενημερώνατε τον Υπουργό για τα τιμαλφή, για τα δώρα σε φίλες, γνωστούς, ερωμένες, δεν ξέρω τι μπορούσε να είναι από τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε εκεί μέσα. Μιλώ για την πορεία, την διαδικασία εξόδου αυτού του Ιδρύματος και μιλούσατε σπάνια. Άρα λοιπόν, να συνάγω δηλαδή το συμπέρασμα ότι ο Υπουργός, του οποίου επιλογή ήσασταν, και φέρατε τη θέση του αντιπροέδρου αυτού του Ιδρύματος, συνομιλούσε σπανίως μαζί σας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την τύχη του Ιδρύματος. Τα σημαντικά θέματα. Όχι, δεν σου κρατώ εγώ. Μιλούσε σπανίως. Σταθερά τα ίδια. Δεν είχαν φοβερή ανάλυση. Ήταν προφανή σε όλους. Σταθερά τα ίδια πράγματα. Τα σημαντικά προβλήματα ήταν 2-3 και ήταν. Μισό λεπτό. Σταθερά. Ξέρετε, αυτό το Ίδρυμα απέκτησε αυτόν τον κοινό, ξέρετε, χαρακτήρα. Μισό ιδιωτικό, μισό δημόσιο, για εξαιρετικά εύκολο και κατανοητό τρόπο. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπρεπε να είναι δημόσιο για να φαγωθεί το δημόσιο χρήμα, να πάνε τα κληροδοτήματα, να φτιάξουν τον Τινάν, και έπρεπε να είναι και λίγο ιδιωτικό για να πέρασει ιδιώτη. Όπως πέρασε. Αυτό λέει η απλοϊκή μου, δεν έβριζε το απάντηση από εσάς. Θα φτάσω στην απάντηση. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ερωτώ, βεβαίως. Είπατε για φιλικές σχέσεις. Ένας από τους λόγους που εμένα και τους άλλους διόρισε εκεί πέρα ήταν και για το θέμα της εμπιστοσύνης. Ότι βάζει κάποιους ανθρώπους που πιστεύω ότι μπορούν να διαχειριστούν κάποια πράγματα χωρίς να είναι συνέχεια από πάνω. Δεν έφερα αμφιβολία σε καμία περίπτωση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας από τον κύριο Λοβέρδο. Έφερα όμως την αντίθετη μου άποψη, το να διατελώ υπουργός και να βάζω για παράδειγμα την πρόεδρο του ΚΕΝ, έναν γειτονά μου. Ή έναν άνθρωπο για τον οποίο έχω απλά μια καλή σχέση. Και όχι, ή μια καλή άποψη. Με ήξερε και με εμπιστευόταν. Είχε εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου. Είναι θέμα πολιτικής αυτό. Δεν πολιτικής. Ήμουν γειτονάς του. Είναι θέμα πολιτικής. Τελικά το ΚΕΝ, τι ήταν, κύριε Στεργίου? Ήταν ιδιωτικό, ήταν δημόσιο? Είπα και στην αρχή, δεν ήταν πουδενή, εγώ δεν θα πω ότι ήταν ανώνυμη εταιρεία. Δεν ήταν σίγουρα δημόσιο, 100%. Ήταν ένα κοινοφελές ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Αυτό ήταν. Δεν μου λέτε, το ΚΕΝ, όταν μπορούσε να συνάψει σύμβαση με μια εταιρεία ιδιωτική. Με μια εταιρεία? Ιδιωτική. Φυσικά. Με ποια έχει συνάψει κάποια σύμβαση? Πάρα πολύ. Με τη ΓΕΕ έχει συνάψει? Φυσικά. Άρα λοιπόν είχε τη δυνατότητα να συνάψει το ΚΕΝ σύμβαση με τη ΓΕΕ. Η ερώτηση είναι αν γενικά έχει δυνατότητα να συνάψει σύμβαση με έναν ιδιωτικό φορέα. Εάν είχε συνάψει. Τη συγκεκριμένη σύμβαση να τη συζητήσουμε. Εάν είχε συνάψει. Ερωτώ. Με πολλούς, όχι μόνο με το ΓΕΕ. Όχι. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Είχε συνάψει με τη ΓΕΕ? Είχε συνάψει και με τη ΓΕΕ. Το ερώτημα μου παραμένει. Είχε συνάψει με τη ΓΕΕ? Είχε συνάψει και με τη ΓΕΕ. Γιατί το λέτε, γιατί τι έσαι ρωτώ? Δεν είναι όταν έχει συνάψει και με άλλες. Όπως με πολλούς άλλους. Άρα και με τη ΓΕΕ. Και η Μαρφή είναι ένας ιδιωτικός φορέας. Θα προσπαθήσω λίγο περισσότερο. Τι να κάνω. Άρα και με τη ΓΕΕ. Άρα και με τη ΓΕΕ. Ωραία. Έπρεπε να είναι λοιπόν. Έχασε τον Τινάν από την σύναψη συμφωνία με τη ΓΕΕ. Κοιτάξτε να σας πω, το υπενόησα και στην αρχή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω αν έχασε κέρδισε. Ενδεχομένως η σύμβαση με τη ΓΕΑ να ήταν και το φόρο. Η ΓΕΑ πλήρωνε ΦΠΑ? Όχι.
Αφού ήταν ιδιωτική εταιρεία. Το ΓΕΑ. Η ΓΕΑ είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Κοιτάξτε να δείτε. Η οποία... Όχι, μισό λεπτό, κύριε. Όχι, όχι, έχει σημασία. Μισό λεπτό, κύριε. Δεν τέλειωσε την ερώτηση. Μην βιάζεστε να μου απαντήσετε, να το κόψετε. Δεν θα το σταματήσουμε εδώ. Εγώ μιλώ λοιπόν αυτή τη στιγμή για χρήμα εν γνώση όποιου υπουργού το οποίο χανόταν κατά τη διάρκεια τη σύμβαση με τη ΓΕΑ. Αμφισβητείτε ότι η ΓΕΑ δεν πλήρωνε ΦΠΑ. Το ΓΕΑ δεν πλήρωνε. Η ΓΕΑ πλήρωνε ΦΠΑ. Στη συνεργασία του με τον Τινάν εννοείται προφανώς. Βεβαίως. Εκμεταλλευόταν τη... Η ΓΕΑ πλήρωνε ΦΠΑ. Το ερώτημά μου παραμένει, κύριε Σπίτι. Και δεν πλήρωνε ΦΠΑ. Δεν θέλω την φιλοσοφική σας. Σας είπα, δεν πλήρωνε ΦΠΑ. Δεν πλήρωνε ΦΠΑ. Το ΦΠΑ το έχανε ποιος. Τον Τινάν το δημόσιο. Το ΦΠΑ το έχανε το δημόσιο. Το έχανε το δημόσιο. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες χάναν ΦΠΑ εν γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου, εν γνώση του κυρίου Μαρτίνη και εν γνώση των, υπουργών που διατελούσαν τότε ΦΠΑ. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Γιατί ο κύριος Λοβέρδος, αυτό που δεν είπε... Δεν έφερα όνομα εγώ. Είπα όχι, εγώ σας λέω για αυτό που ξέρω. Δεν θα σας ζητήσω ούτε για το πριν ούτε για το μετά. Ωραία. Ο κύριος Λοβέρδος αυτό που ζήτησε και ναι. Το ζήτησε επίσημα και κατόπιν νομοδότησης είναι να φύγει το ΓΕΑ μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα από το ΚΙΕΝ, για να μπορέσει να λειτουργήσει νόμιμα το ΚΙΕΝ. Αυτό είπε. Ακούστε λοιπόν. Άρα λοιπόν, ως αποτέλεσμα, ως τελική απάντησή σας, έχω ότι όντως το δημόσιο έχανε, και εγώ προσθέτω, μην σας βάλω στη δύσκολη θέση, αν θέλετε το λέτε ή όχι, ότι ο Υπουργός έπρεπε προφανώς να γνωρίζει ότι το ΚΙΕΝ, το δημόσιο, με συγχωρείτε, χάνει αυτόν τον φόρο εξαιτίας αυτής της συμφωνίας με το ΚΙΕΝ. Όταν ήρθε ο κ. Λοβέρδος στο Υπουργείο, πάμε παρακάτω, ζήτησε αυτό ακριβώς το πράγμα, να τηρηθεί η νομιμότητα. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πάμε παρακάτω. Ακούστε για το σχέδιο ΓΕΑ, γιατί υπήρξε ένα τεράστιο σχέδιο. Έπρεπε λοιπόν να φύγει από τη μέση προφανώς. Όχι, έπρεπε. Έπρεπε να φύγει η ΓΕΑ. Το Ερίκος Δινάν είχε άδεια, ήταν ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Τι δεν είχε όμως. Αν με ρωτάτε αν είχε άδεια μυευτικής, αυτό με ρωτάτε. Ναι. Είχε άδεια μυευτικής. Πότε την απέκτησε αυτή την άδεια, μετά τη συμφωνία με τη ΓΕΑ. Όχι, από πριν. Είχε... Αυτό που ζήτησε ναι. Με τη συμφωνία είναι η αύξηση των κρεβατιών. Την λόγω της συνεργασίας. Είχε όμως άδεια μυευτικής από πριν. Είχε πριν. Έτσι. Θεωρείτε ότι ήταν το ΚΙΕΝ, το Ρίκος Δινάν υπήρξε στο στόχο ιδιωτικών συμφερόντων, δηλαδή ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο το καλοβλέπαν πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Είστε ένα άνθρωπο τη αγορά. Νομίζω το υπενόησα. Είναι ναι ή όχι εδώ, δεν έχει τώρα. Νομίζω... Είναι ναι ή όχι. Νομίζω το υπενόησα και πριν. Κύριε Βέτα, ναι, υπήρχε, ήταν φιλέτο, ναι, κύριε Βέτα, δεν ήταν φιλέτο. Νομίζω το υπενόησα και πριν. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό πόλεμο τριγύρω από τον Τινάν. Mm-hmm. Τελικά του έμεινε τον Τινάν. Σε ποιου? Σε όποιου το πήραν. Όχι σε αυτού που τσακώνουν. Το λέω αυτό γιατί εγώ περιμένω τώρα, λείπει βεβαίω ο κύριο Μηταράκη και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα θεωρήσετε. Δεν θα θεωρήσετε, όχι θα το κάνω αυτή τη φορά, γιατί μου το ζήτησε ο κ. Μηταράκη. Το συζητήσαμε πριν, ότι αν εγώ ή τουλάχιστον το μαξί μου έχει ένα mail από την ηλεκτρονική διεύθυνση papakimitarakis.gr για το ποσό των 40 εκατομμυρίων, ίσως και να το συζητήσουμε, ξέρετε. Αλλά να έρθει από την ίδια διεύθυνση, θα ήθελα. Αυτό. Αυτό λέω στον κ. Μηταράκη, ας μην βιαστεί να έρθει, γιατί βεβαίως τις μεσημβρινές ώρες λείπει ο κ. Μηταράκη. Δεν πειράζει, πώς. Ανέφερε ο κ. Μηταράκη ότι 40 εκατομμύρια. Το ξέρει ο ίδιο. Όχι, το άκουσα. Συμφώνησε ο κ. Μα μην ανοίγουμε κουβέντε τώρα τι προηγούμενε εβδομάδε. Μα δεν έχει σημασία τώρα. Μην ανοίγουμε κουβέντε τώρα. Δεν έχει σημασία. Το έχει πει πάρα πολλέ φορέ, οπότε δεν έχει να κάνει. Άρα λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρακτικά των συμβουλίων κρατούσετε πάντα. Βέβαια. Από την αρχή που πήγατε, υπάρχουν τα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων, έτσι. Θεωρεί τον εαυτό σας ότι όταν πήρατε πίσω τα ένδυκα μέσα και όταν, για παράδειγμα, δεν κάνετε εκείνες τις απαραίτητες προσπάθειες να ρυθμίσετε τα δάνειά σας, ως μέρος του ΔΣ, θεωρείτε πως αυτό έπρεπε να κάνετε? Το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές. Δεν πήρα πίσω τα ένδυκα μέσα, πήρα πίσω τη μήνυση. Τη μήνυση γιατί? Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το λέω ξανά και ξανά. Η μήνυση δηλαδή πάρθηκε από εσάς πίσω. Ομόφωνα. Το μόνο ομόφωνα. Με εισήγηση του κύριου Μαρτίνη, γιατί είχα κάνει και εγώ εισήγηση προηγουμένω. Άρα λοιπόν να θεωρήσω λοιπόν ότι ήταν και άποψη του κύριου Λοβέρδου αυτή, ότι έπρεπε να πάρθουν πίσω. Προφανώς, ναι, το έχει πει και ο ίδιος. Το έχει πει και ο ίδιος, έτσι. Εκτιμάτε λοιπόν πως ήταν μια λάθος κίνηση αυτή?
Ήταν μια κίνηση που προσπάθησε να κάνει ο Υπουργός για να λύσει το πρόβλημα με την Μαρφή. Δεν ρώτησα τον Υπουργό, ρωτάω εσάς. Αν εκτιμάτε ότι ήταν μια λάθος κίνηση, πως αυτό αν δεν συνέβαινε σήμερα η μοίρα του Ερίκου στην Αν δεν ήταν καλύτερη ή χειρότερη. Να σας το πω. Δεν εκτιμάω ότι ήταν μια λάθος κίνηση, γιατί μετά την απόσυρση της μήνυσης αποδεσμεύτηκαν χρήματα. Και αν δεν κάνω λάθος, και αυτό έχω ζητήσει να ελεγχθεί, πρέπει να υπήρχε και μια εκροή νέα χρηματοδότηση από τη Μαρφή γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύριο. Τώρα, από το πώς εξελίχθηκε όλος ο χειρισμός από εκεί και πέρα και δει το Μάιο του 2015. Το Μάιο του 2012, όπου εμείς δεν ήμασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Λοβέρος δεν ήταν υπουργός, αυτό δεν το ξέρω. Κύριε Βέτα, ξέρετε, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Έχω διακόψει το χρόνο. Ως τώρα, η πληροφόρηση που έχουμε, με βάση το κείμενο που σας ρώτησα και που είπατε ότι ήταν πρακτικά ειλικρινή και αληθή, είναι ότι 1,4 εκταμιεύτηκε. Ο κύριος Λιαρόπουλος είπε ότι αυτό έγινε τις αρχές του Δεκεμβρίου του 2011 και εσείς λέτε ότι έγινε αργότερα. Όχι, όχι. Άλλο πράγμα. Εγώ είπα ότι στις αρχές του Δεκεμβρίου επισκέφθηκε ο κύριος Μαρτίνης με τη γυναίκα του κύριου Πέπα που χειριζόταν την υπόθεση, τον εισαγγελέα και απέσυρε την μήνυση. Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί αλλάζετε συζήτηση, γιατί αλλάζετε θέμα. Άλλο θέμα. Ακούστε με τι είπα. Ο κύριος Λιαρόπουλος, επαναλαμβάνω, του οποίου τη γνησιότητα των φράσεων επιβεβαιώστε ότι ήταν έτσι, δεν είναι πλαστογραφημένο το κείμενο αυτό, είπε ότι κατόπιν ενεργειών μου, μάλιστα είπε ο ίδιος, 1,4 θα πιστώθηκε στους λογαριασμούς σας. Και η ημερομηνία αυτή είναι Δεκεμβρίου του 2011. Επειδή λέγονται πολλά και επειδή φοβάμαι πως ο αριθμός επαναλαμβάνεται συνέχεια πολλές φορές, μήπως, δηλαδή θέλω όχι, να πω ότι είναι το ίδιο νούμερο. Όχι, όχι, είναι το ίδιο νούμερο, ξέρετε τι. Νομίζω μια φορά έγινε εκταμείευση. Καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Συγγνώμη, μια φορά έγινε εκταμείευση. Καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Ρωτώ. Μια φορά έγινε εκταμείευση. Αυτό είναι. Το 1,3 αυτό γίνεται. Για όνομα του Θεού, βέβαια. Μην το φέρνουμε από το Δεκέμβριο στο Γενάρη και στο Γενάρη το Μάιο. Μια φορά έγινε. Και βεβαιώνω λοιπόν, ο κύριος Λιαρόπουλος και εσείς υποθέτω ότι αυτό έγινε αρχές Δεκεμβρίου. Όχι. Σας το ξαναλέω. Αρχές Δεκεμβρίου έγινε η απόσυρση της μήνυσης. Αυτά τα λεφτά νομίζω αποδεσμεύτηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά. Αυτό το 1,3 είναι άπαξ. Δεν το μεταφέρουμε σε διάφορους μήνες. Από εκεί και πέρα, άσχετα με το 1,3 του Λιαρόπουλου, αποδεσμεύτηκαν και άλλα χρήματα. Αυτό σας λέω. Και νομίζω, και αυτό κοιτάξτε το, αυτό δεν σας το λέω με βεβαιότητα, ότι εκταμιεύτηκε και νέα χρηματοδότηση. Όχι αν εκταμιεύτηκε, πού την είναι. Για όνομα του Θεού. Με στοιχεία μιλάμε τώρα. Να υποθέσουμε ότι υπάρχει. Βεβαίως. Πού είναι. Αλλά νομίζω τελείωσε. Είναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, αν έχετε κάποιο στοιχείο ότι εκταμιεύθηκε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο. Να κάνετε ένα κόμμα να μας το στείλετε. Δεν το έχω, γι' αυτό σας λέω, αν μπορείτε να ζητήσετε από το Ίδρυμα. Έχω την αίσθηση ότι τότε εκταμιεύθηκε και μια νέα γραμμή 1,5 με 2 εκατομμύρια. Θα επιβεβαιωθεί ή όχι από εσάς. Εσείς έχετε την ευθύνη να μας το επιβεβαιώσετε. Όχι, όχι, σας λέω ότι δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Σας το έχω γνωρίσει σίγουρα. Γνωρίζετε και τα καθάριστα έσοδα κατά τη διάρκεια τη λειτουργία τη. Τα καθάριστα έσοδα τη. Εντάξει, έχετε μια εικόνα. Ήταν, να το θυμάστε, θέλω ήταν μικρά, ήταν και στην αρχή της λειτουργίας. Δεν είχε προλάβει να αναπτυχθεί πλήρως. Έχετε εκτιμήσει περίπου. Θυμάμαι τις εκαθαρίσεις που είχαμε κάνει. Ποιο είναι το είδος ζημίας του δημοσίου για το ΦΠΑ? Όχι, δεν μπορώ να το πω. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αν αυτό αγγίζει κάποια εκατομμύρια, για παράδειγμα. Τι. Ευρώ. Ναι, τι, ποια είναι η ερώτηση. Ναι, ποια είναι η άποψή σας, πώς το ακούτε? Αυτό ήταν ένα από του λόγου που θεωρήθηκε από το Υπουργείο και το Νομικό Σύμβουλο αυτού και ζητήθηκε να λυθεί το θέμα με το ΓΕΑ, που ήταν παράνομη σύμπραξη αυτή συγκεκριμένη. Ακούστε. Κύριε Στεργίου, κλείνω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο, ένα λεπτό ακόμα. Όταν λοιπόν έγινε η σύμπραξη τη ΓΕΑ με το Ρίκο Δινάν, μιλάγαμε τότε για την περίοδο κοντά στι 80 με 90.000 γεννήσει. Το 50% των γεννήσεων αυτών γινόντουσαν στην Αθήνα, στην περιφέρεια τη Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δείτε στο μυαλό σα ότι το δημόσιο, τα δύο δημόσια νοσοκομεία κατήχαν το 5% των γεννήσεων, να το πω έτσι, διεκπεραίων, αν θέλετε, τι διαχειριζόντουσαν. Τότε θα καταλάβετε το μεγάλο κομμάτι, τη μεγάλη πίτα και το πολύ χρήμα που παίχτηκε γύρω από αυτό. Το γεγονός σήμερα λοιπόν ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να αναπτυχθούν τέτοιες μονάδες είναι για παράδειγμα το γεγονός, ένα από τα γεγονότα είναι ότι ο ΕΟΠΗ πια δεν αποτελεί το κορόιδο και το χρηματοδότη του κάθε επιχειρηματία, ο οποίος νομίζει μπορεί να στίβει τον υδρό του ελληνικού λαού και να κονομάει μέσα του ΕΟΠΗ. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο εμείς ως κυβέρνηση το κάναμε, το σφίξαμε, κλείσαμε τη στρόφιγγα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους ανθρώπους δεν αποτελεί πια ευκαιρία αυτή η χρηματοδότηση. Και ίσως και ένα ακόμη στοιχείο ότι λόγω της κρίσης οι άνθρωποι πιστεύονται περισσότερο, για παράδειγμα, τα δημόσια νοσοκομεία από ότι τα ιδιωτικά. Εγώ θέλω, υπήρξα αντιπρόεδρος. Και επειδή αυτό αφορά χρήμα του κόσμου, τον ιδρώτατο, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, θεωρώ αδιανόητο να μην καταθέσετε αύριο ένα χαρτί. Μεθαύριο, παραμεθαύριο, μετά από 10 μέρες, 15, όποτε είστε έτοιμος, το οποίο να μας λέει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, με αριθμούς, ποιο είναι το ποσό, ποια είναι τα έσοδα της ΓΕΑ, ποιο είναι το ποσό το οποίο χάθηκε από τα δημόσια ταμεία λόγω
λόγω του γεγονότος ότι αδιαφορήσατε γι' αυτό. Και σε εξηγώ, δεν σας αδικώ. Κύριε Στεργίου, μισό λεπτό, δεν σας αδικώ. Υπήρξατε, συγχωρέστε μου τον όρο, δεν έχει καθόλου κακή πρόθεση. Υπήρξατε χειράνθρωποι. Δεν υπήρξατε. Πολύ μάρτυρα αυτό. Ένσταση. Προσβολή μάρτυρα είναι αυτό. Προ Θεού. Αχυράνθρωποι εδώ, όχι. Πρόθεση. Ανακαλέστε. Ανακαλέστε. Ανακαλώ. Εγώ συμφωνώ. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι έτσι. Δεν έχω κακή πρόθεση. Δεν έχω κακή πρόθεση. Σας λέω ότι η εικόνα του ανθρώπου μου είναι καλή εικόνα. Το είπα από την αρχή και επιμένω σε αυτό. Επιμένω σε αυτό. Σας παρακαλώ, κύριε Σταυροπούλου. Σας παρακαλώ. Δεν είναι, δεν πληρώνω εδώ, για σιγά, έτσι κάνω την συγγνώμη, να συμφωνήσουμε εδώ πέρα ότι αυτή η συγκεκριμένη φράση θα μπορούσε καλύτερα. Ωραία, το ανακαλώ, δεν είχα πρόθεση κακή. Ομολογώ όμως, ομολογώ ότι οι ευθύνες δεν είναι στο σύνολό της πάνω στον κύριο Στεργίου. Και εξήγησε το λόγο πριν. Δεν έχετε καμία δυνατότητα να πάνε απέναντι στους υπουργούς σας, καμία δυνατότητα να πάνε κάποιοι άλλοι απέναντι σε ξαδέρφια τους, καμία δυνατότητα, μα καμία δυνατότητα. Πολλοί δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο της υγείας και μπήκαν εκεί και διαχειριζόντουσαν την υγεία. Λέω όμως, θέλω σας παρακαλώ πολύ, μιας και είστε νομικός, μιας και διαχειριστήκατε αυτό το πράγμα, να μας καταθέσετε. Προσέξτε κάτι. Να μας καταθέσετε το ύψος της ζημίας, γιατί θα το βρούμε. Προσέξτε κάτι. Θα το ψάξουμε να το βρούμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι σημαντικό. Το ύψος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου. 5 εκατομμύρια είναι ένας προϋπολογισμός, κύριε Στεργίου, ενός νοσοκομείου σήμερα. Προσέξτε κάτι. Παραπονιέται ο κόσμος για προβλήματα. Δεν μπορούμε πια να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Προσέξτε και δεν μπορούμε να συγχωρούμε ανθρώπους οι οποίοι ενώ δεν είχαν πόσο κάτι σημειώθηκε το, οποίο... το δημόσιο. Αν ξέρετε, προσέξτε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ερώτηση που μου κάνετε. Και αυτό ήταν. Μπήκατε χωρίς να το. Δεν ξέρω αν μπορεί και να το θέλατε. Μπήκατε στην καρδιά του προβλήματος. Ποιο πρόβλημα είχε η λειτουργία του ΓΕΑ μέσα στον Τινάν, που επαναλαμβάνω είχε υπογραφεί πριν από εμάς. Ότι έβαζε μια ιδιωτική επιχείρηση υπό τη σκέπη του Τινάν να χρεώνει με τον ίδιο τρόπο που θα χρέωνε τον Τινάν, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ. Αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός να σταματήσει να γίνεται για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό τη λειτουργία. Αυτό πότε γινόταν? Αυτό έγινε από το 2008 ή 2009, νομίζω, που ξεκίνησε η συνεργασία. 2008. Ναι. Πότε ζητήθηκε αυτό? Ποιο? Αυτό, να σταματήσει. Αυτό ζητήθηκε ήδη από τον Οκτώβριο, δηλαδή όταν μπήκα και εγώ στο ιδιωτικό, στο ΚΙΕΝ, τον Οκτώβριο του 2010, που έδωσε ο κύριος Λοβέρδος βεβαίωση καλής λειτουργίας στο ΚΙΕΝ για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τα ταμεία, με τον αστερίσκο ότι πρέπει να διορθωθεί το θέμα του ΓΕΑ. Περιμένουμε, ήταν η απόφαση της Ολομέλειας. Έγινε τον Ιούλιο του 2011. Ποιο? Αυτό που μου λέτε εσείς. Η διάταξη. Η διάταξη για να αποσυρθεί η ΓΕΑ. Τον Ιούλιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2011, συνεδριάζαμε επανειλημμένα για να διώξουμε το ΓΕΑ μέσα από τον Τινάν. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Εγώ ξέρετε τι βλέπω εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος ήταν τον 1ο του 10 υπουργός. Πότε? Το 1ο του 10. Και σας λέω, τον 10ο του 10 ζήτησε αυτό που σας λέω. Όχι, τον 1ο του 10. Αυτό που λέτε εσείς νομίζω ότι είναι τον Ιούλιο του 2011. Τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αφορά. Ένα χρόνο μετά. Παρακολουθήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Σας παρακολουθώ. Έδωσε βεβαίωση καλής λειτουργίας. Ναι. Εκκρεμούσε η απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Δεν είχαμε ακόμα, δεν ξέραμε αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο. Και έδωσε τη βεβαίωση με τον αστερίσκο ότι αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του νομικού συμβουλίου του κράτους, η οποία θα ρυθμίσει αυτό το θέμα. Με το που βγήκε αμέσως την άλλη μέρα, δηλαδή μετά από κάποιες μέρες, ζήτησε να αποχωρήσει το ΓΕΑ από τον Τινάν αμέσως. Θα βάλω ένα αστερίσκο, δεν θα το συνεχίσω εδώ, θα ρωτήσω και τον κύριο Πανθυμητάκη, αλλά νομίζω πως δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο μετά ασχολήθηκε με αυτήν την υπόθεση. Ωραία, θα το λύσουμε. Σας είπα πως θα γίνει σειρά το γεγονός. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης.